Το παιχνίδι θα ξεκινήσει σε κάποια δευτερόλεπτα. Ο βοηθός του κυρίου Μάνταλου ελέγχει τα δίχτυα προκειμένου όλα να φανεί πως είναι εντάξει. Νομίζω πως δεν υπάρχει θέμα. Το παιχνίδι είναι έτοιμο να ξεκινήσει. Δείχνει ο ρέφερι πως η βοηθή του είναι εντάξει. 0-0 Παναθηναϊκός Ολυμπιακός μετά από τα πρώτα 45 λεπτά. Μια πολύ μεγάλη ευκαιρία του Κώστα Μήτρογλου. Κατοχή που θυμίζει τη γερμανική, θα λέγε κανείς, του Ολυμπιακού στα πρώτα 40 λεπτά. Απόλυτος έλεγχος, κυκλοφορία της μπάλας, καλές επιθέσεις, καλές προσπάθειες, αλλά όχι η τελική πάσα που θα δημιουργήσει πολλές ευκαιρίες. Μία και μοναδική επίθεση από τον Παναθηναϊκό στο 43ο λεπτό και είναι η μεγάλη ευκαιρία για τους πράσινους όταν ο Μέντες βρέθηκε απέναντι τον Ρομπέρτο. Το πλασέ του μπλόκαρε, όχι απλά απέκρουσε, ο Ισπανός τερματοφύλακας. Στο δεύτερο ημίχρονο, οι ομάδες μπαίνουν χωρίς αλλαγές. Να θυμίσουμε ότι ο Ολυμπιακός κατεβαίνει με Ρομπέρτο, Μανολασιώβα, Σαλίνο, Χολέβα, Σάμαρη Μανιάτη, Κάμπελ, Φουστέρ, Σαβιόλα και Μήτρογλου. Από την άλλη πλευρά, η πράσινη, Καπίνο, Ριζβάνι, Σίλντεφελτ στο κέντρο της άμυνας, Δάνο αριστερά, Τριανταφυλόπουλο δεξιά, Λάγο, Ζέκα, Μέντες, Πράνιτς, Μπερκ και Φιγκερόα. Τριανταφυλόπουλος θα εκτελέσει αυτό το πλάγιο για τους πρασίνους στο πρώτο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Είπαμε στο πρώτο ημίχρονο, ο Ολυμπιακός του δευτέρου ημιχρόνου, ο Παναθηναϊκός είχε καθαρά παθητικό ρόλο. Παίζοντας μάλιστα και πολύ σκληρά σε ορισμένες στιγμές. Υπάρχει αυτή η φάση του Λαγού, ο οποίος χτύπησε με τις τάπες μάλιστα, με ψωμένες τις τάπες, τον Χολέβα και εισέπραξε μόνο την κίτρινη κάρτα. Μια φάση που μπορούσε να είναι και κόκκινη. Γενικά ο Παναθηναϊκός παίζει πιο σκληρά, αμήνεται σε μεγάλους αριθμούς, αμήνεται συνεχώς, αμήνεται υπερπατρίου εδάφους, καθώς ο Ολυμπιακός παίζει ποδόσφαιρο. Αυτό περιμένει και ο Μίτσελ και είναι σαφές ότι μπορεί ο Παναθηναϊκός να μην είναι στην καλύτερη κατάσταση της ιστορίας του, μπορεί να υπάρχει τεράστια διαφορά σε έμψυχο δυναμικό, σε ποιότητα, σε ετοιμότητα, σε όλα. Αλλά δεν περιμένεις ποτέ και μια γηπεδούχη ομάδα όπως ο Παναθηναϊκός για 40 λεπτά να είναι κλεισμένη στην περιοχή της και να προσπαθεί να χτυπήσει με κάποιες αντεπιθέσεις. Ο Παναθηναϊκός τώρα στη γραμμή του κέντρου θα κρατήσει την μπάλα και θα βγει από δεξιά. Ο Λαγός σέντρα σουτ πολύ ψηλά πάνω από τα δοκάρια του Ρομπέρτο που έλεγχε την πορεία της μπάλας. Δεν ανησυχεί κανείς σε αυτήν την ιστορία. Παναθηναϊκός, ο οποίος, είπαμε, έχει καθαρά παθητικό ρόλο στο πρώτο ημίχρονο. Ο Ολυμπιακός που πλέον έχει μετρήσει τον αντίπαλό του, έχει δει τι είναι αυτά τα οποία πρέπει να κάνει, τι είναι αυτά τα οποία οφείλει να βελτιώσει και νομίζω ότι μία βελτίωση και τονίζουμε πρώτη στιγμή την καλή τελική πάσα, η οποία λείπει και η οποία τελικά δεν επιτρέπει να μετουσιωθεί αυτή η συντριπτική κατοχή σε γκολ. Συντριπτική κατοχή, είπαμε, το παιχνίδι αυτή τη στιγμή θυμίζει γηπεδούχο τον Ολυμπιακό, φιλοξενούμενο τον Παναθηναϊκό, σε ό,τι αφορά στην εικόνα την αγωνιστική που έχουμε δει. Μανιάτης δεν συνεργάζεται με τον Κάμελ, πλάγιο στο κέντρο από τα αριστερά, όπως επιτίθενται οι πράσινοι. Ο Νάνο θα το εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Από τα αριστερά με τον Φιγκερόα. Πράνιτς θα χάσει την μπάλα. Ωραία παρέμβαση από τον Σιώβο. Κράτησε όμως λίγο παραπάνω την μπάλα όπως έπρεπε. Του την έκλεψαν και τώρα βγαίνουν από τα δεξιά όμως οι πράσινοι με τον Τριανταφυλόπουλο. Αμέσως σπέβδει ο Νταβίτ Φουστέρ απέναντί του. Μέντες για τον Τριανταφυλόπουλο. Δεν προλάβε. Πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Πλάγιο το οποίο θα εκτελέσει ο Χωσέ Χολέβας. Προσπαθεί να ανεβάσει την πίεση του Παναθηναϊκός. Μήτρογλου βρίσκεται να βοηθήσει την άμυνά του. Τελικά όντως Ολυμπιακός και βγαίνει από τα αριστερά ο Φουστέρ. Ο Φουστέρ όμως που στο κράτημα της μπάλας για να αλλάξει πορεία στην κατοχή. Εκεί το μόνο που κέρδισε ήταν ένα πλάγιο.
παίκτες του Ολυμπιακού προσπαθούν να κάνουν ζέσταμα, αλλά κινούνται μπροστά από τον πάγκο του πρωταθλητών. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Δεν μπορούν οι παίκτες να κάνουν ζέσταμα εκεί που θα έπρεπε να κάνουν. Δηλαδή, πίσω από το τέρμα του Καπίνου, για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή, ή πίσω από το τέρμα, μάλλον πιο σωστά, του Ρομπέρτο. Ο Ολυμπιακός κλέβει στην περιοχή με τον Φουστέρ. Ο Φουστέρ κρατάει πάσα του Σαββιόλα, δεν περνά. Κρατά όμως και πάλι. Ο Αργεντίνος κερδίζει φάουλ. Φάουλ έξω από την περιοχή σε πάρα πολύ καλό σημείο. Ο Φουστέρ θύμισε εδώ τις φάσεις που δημιουργούσε με την Μπενφίκα. Πιέζοντας, κλέβει από το Μέντες, ο οποίος θα κάνει τελικά το φάουλ Σαββιόλα. Δεν πέρασε η πρώτη πάσα του Αργεντινού. Καθαρό το φάουλ από τον Μέντες. Σε πάρα πολύ καλό σημείο. Μεγάλη ευκαιρία. Μπορεί να δημιουργηθεί. Αριστερά πόδια υπάρχουν. Εξαιρετικά αριστερά πόδια, όπως του Μήτρογλου, του Χολέβα. Είναι και ο Φουστέρ με το δεξί. Ο Μήτρογλου φύγει από τη φάση, πάει στο τείχος. Είναι 22 μέτρα από την εστία. Λίγο αριστερά, όπως κοιτάτε την εστία, 6-7 μέτρα έξω από την μεγάλη περιοχή. Για να δούμε. Δεξί-αριστερό, Φουστέρ ή Χολέβας. Φουστέρ ή Χολέβας. Μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Εκτέλεση φάουλ από τον ποιον επιλέγει. Χολέβας, η μπάλα. Περνά στον Μήτρογλου, γκολ! Όχι! Όχι, τον σταματά ο Σίλντεφελ την τελευταία στιγμή. Ο Μήτρογλου κατάλαβε ότι από την συρτή εκτέλεση του Χολέβα κάτι μπορεί να προκύψει. Πάει να κάνει την τρίπλα. Το σούτ του ψηλά. Out από την κόντρα και πετούν αντικείμενα στους καπνογόνα φωτοβολίδες στην εστία του Παναθηναϊκού. Καλή. Ο Μάνταλος τους βοηθούς στο κέντρο του γηπέδου και κάνει πάρα πολύ καλά. Κινδυνεύουν παίκτες σε αυτό το διάστημα. Έχουν μείνει παίκτες του Παναθηναϊκού στην περιοχή τους απορριμμένοι. Οι καινούργοι φωνάζουν στους φιλάδρους τους. Η θύρα 13 πρέπει να είναι πίσω από το τέρμα του Καπίνου, να σταματήσουν. Δεν γίνεται να συνεχιστεί σε αυτό το χρονικό διάστημα το παιχνίδι με τα αντικείμενα τα οποία πέφτουν πίσω από το τέρμα και μέσα στην περιοχή του Καπίνου. Είναι τρομερό να το σκεφτείτε κανείς. Πετούν αντικείμενα εκεί που βρίσκονται κατά κύριο λόγο οι παίκτες τους. Ας ελπίσουμε να μην υπάρχει κανείς τραυματισμός, είτε για ερυθρόλευκο είτε για πράσινο. Αθλητές μιλάμε. Τι στο καλό. Είναι ότι μας αρέσει, είναι ο αθλητισμός. Δεν μπορεί να λες ότι αγαπάς την ομάδα σου και να απειλείς τη σωματική χειρότητα είτε παίκτικου είτε αντιπάλου. Ο Σαββιόλα με τον Φιγκέρο έχουν ευκαιρία να πιάσουν την κουβέντα, να κάνουν την ανάλυση του στα αργεντίνικα. Ο Μάνταλος ενημερώνει τον τέταρτο, βάζει και το χέρι μπροστά για να μην μάθουμε τα μυστικά του, να μην διαβάσουμε τα χείλη του. Φιγκέρο με τον Σαββιόλα έχουν πιάσει ψηλή και χοντρή κουβέντα. Ο Σίλντεφελτ κοιτά απορριμμένος. Τα έχει ζήσει όμως κι αυτός, τα ξέρει από Ελλάδα. Κοιτά προς την θύρα 7, στη θύρα 13, συγγνώμη, απορριμμένος. Και όντως, μόνο απορίας άξιον είναι γιατί διακόπτεις ένα παιχνίδι στο 52ο λεπτό. Δεν έχει καμία λογική. Ποτέ δεν έχει λογική να διακόπτεις ένα παιχνίδι. Σε όποιο άθλημα και αν είναι αυτό, από όποιο και αν προέρχεται εδώ, δεν υπάρχει λόγος, οι παίκτες έχουν φερθεί άψογα μέχρι τώρα, δεν έχει δώσει κανείς δικαίωμα. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κανένα παράπονο από το διαιτή για τους πρασίνους. Ίσα-ίσα, ο Λαγός ακόμα παίζει. Και τώρα, μετά από 2-3 λεπτά, θα πάει ο Χολέβας, συνοδευόμενος από λέιζερ, νερά και καφέδες, να εκτελέσει. Όχι, αυτό είναι υποβασμός της, όχι απλά του ενός επαγγελματία, ενός αθλητή, ενός ανθρώπου τώρα. Είναι ξεφτύλα αυτό. Αυτά είναι ντροπή τώρα. Εντάξει, πολλά γίνονταν παλιές δεκαετίες, θα σωριμάσουμε ως άνθρωποι. Ο Χολέβας εκτελεί πάντως το κόρνερ, δεν χαμπαριές, μπορεί να πάρει και το ποτήρι, το νερό που του έριξαν και να το πιει. Κόρνερ από τον Χολέβα. Ολυμπιακός εκτελεί το κόρνερ, κεφαλιά. Φέρνει την παράξη στην περιοχή, την επαναφέρει ο Φουστέρ. Κερδίζει τις κόντρες, βρίσκεται στην περιοχή. Κόντρα στον Σαββιόλα, ο οποίος τρέχει να προλάβει πριν αυτή βγει πλάγιο και την σώζει. Ο Σαλίνα από τα δεξιά. Ολυμπιακός επιμένει. Ολυμπιακός δεν καταλαβαίνει από διακοπές ούτε από αγνούς ταυτότητα υπτάμενα αντικείμενα. Η μπάλα δεν θα περάσει. Διώχνουν οι πράσινοι. Κατεβάζει ο Σάμαρης με τον Μανιάτη. Κεφαλιά όμως του Ανδρέα Σάμαρη θα βρεθεί στο Μέντες. Ο Ζέκα ανοίγει στα αριστερά, όπου ακολουθεί ο Σαλίνο. Τον Άνω η σέντρα περνά στην περιοχή. Προσοχή. Μπάλα out. Κίνηση το γυριστό σουτ από τον Πράνιτς, αν δεν κάνω λάθος. Χτύπησαν γρήγορα οι πράσινοι. Να δούμε τι έχει συμβεί πριν με τον Φουστέρ, ο οποίος προσπαθεί να κοντρολάρει την μπάλα. Στην κόντρα με τον Σίλντεφελτ πέφτει κάτω. Από εκεί ξεκινάει την επίθεση του Παναθηναϊκού. Ο Πράνιτς
Με τη μία καλυπτόμενος από τον χολεύα ο Ρομπέρτο, με απίστευτη ψυχραιμία, απλά σηκώνει το χέρι. Γνωρίζοντας πως το σούτ αυτό από δύσκολη θέση δεν θα τον απειλήσει. Το κέντρο και η άμυνα εδώ οφείλει να λειτουργήσει πιο γρήγορα για τον Ολυμπιακό. Το βολέ. Φέρνει την μπάλα στον Καπίνο. Παναθηναϊκός, ο οποίος χάνει την δεύτερη του ευκαιρία στον αγώνα. Ο Ζέκα θα κόψει ωραία ο Σαλίνο. Η μοναδική στιγμή που χτυπήθηκε η δεξιά πλευρά ήταν στην προηγούμενη αντεπίθεση του Παναθηναϊκού. Και ο Σαλίνο και ο Κάμπελ έχουν πάρει άριστα, καθώς ο Παναθηναϊκός έχει την αίσθηση, έχει το πλάνο σίγουρα, να επιτεθεί θεωρώντας ως πιο αδύναμο κρίκο τον Πορτογάλο και μέχρι τώρα είναι ο πιο ισχυρός παίκτης του Ολυμπιακού. Κερδίζει και αυτή τη φάση, έχει πάρει και το φάουλ. Με δύναμη πέφτει ο Φιγκερόα, παραχωρεί το πλάγιο. Ωραία, βγαίνει ο Ρισβάνης πάνω στη φάση για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός που έχει αναθαρρύνσει το πράγμα να το προσέξει ο Ολυμπιακός αυτό το διάστημα. Το γεγονός ότι τη γλίτωσαν οι πράσινοι στα πρώτα 45 λεπτά ίσως τους δίνει μεγαλύτερα κουράγια που λέμε. Αλλά ο Ολυμπιακός κλέβει με τον Σαβιόλα. Για να δούμε, ο Σαβιόλα σερβίρει δεξιά στον Κάμπελ. Ο Κάμπελ με την μία πήγε να περάσει την μπάλα, θα την κόψει ο Νάνο. Ο Κάμπελ μπορούσε να κάνει την τρίπλα εκεί. Δεν πήγε να παίξει με τη μία. Okay, αυτό είναι που θέλουν οι προπονητές, αλλά νομίζω ότι σε αυτή τη φάση μπορούσε να έχει κοντρολάρει. Έχει διαθέτει την ποιότητα να κάνει κάτι άλλο. Σαβιόλα σηκώνει την μπάλα ψηλά, ελέγχει ο Τριανταφυλόπουλος, κατεβάζει για τον Λαγό. Αυτός προσπαθεί να χτυπήσει τον Μανολά με βαθιά παλιά. Ο Μπέργκ με τον Μανολά. Ο Μανολάς κρατά, γυρνά πίσω στο Ρομπέρτο. Κάνει λάθος, προσοχή! Προσοχή! Ευτυχώς όμως γυρίζει και καλύπτει ο Χωσέ Χολέβας. Προσοχή! Το λάθος του Κώστα Μανολά, ο οποίος πρέπει να σπρώχτηκε και λίγο εκεί στη φάση. Από τον Μπέργκ, ο Σιντός πρόλαβε, έστειλε την μπάλα προς το ύψος της μεγάλης περιοχής. Δεν υπήρχε συμπαίκτης, το Φιγκερό ήταν πιο κοντά και ακολούθησε ο Χωσέ Χολέβας, κάλυψε γρήγορα το λάθος από τον Κώστα Μανολά. Η βαθιά παλιά, ο Μανολάς έφυγε με τον Μπέρκ, ο Μπέρκ τον σπρώχνει. Όσο πρέπει για να τον βγάλει την πορεία της μπάλας, ο Μανολάς δεν πέφτει. Προτιμά να γυρίσει την μπάλα στον Μπέρκ, είναι άτσαλη η επιστροφή. Και τελικά δεν δημιουργήθηκε ρήγμα, όμως και πάλι ο Παναθηναϊκός στην επίθεση. Για τον Τριανταφυλόπουλο, το σούτ ο Ρομπέρτο διώχνει, πρόχνει ο Σάντρο Ρομπέρτο και απομακρύνει. Ο Ρομπέρτο διώχνει και ο Σαλίνο δεν αφήνει την μπάλα να φύγει κόρνερ. Άγιος Ρομπέρτο σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Πολύ δύσκολη επέμβαση σε διαγώνιο σούτ των Πρασίνων. Ο Ολυμπιακός βγαίνει στην κόντρα, για να δούμε. Ώρα να ξυπνήσουν οι πρωταθλητές Ελλάδας. Μήτρογλου έξω από την περιοχή. Μήτρογλου με δύο. Σηκώνει το χέρι ο Κάμπελ, θέλει μία πάσα. Ο Μήτρογλου εξετάζει τις επιλογές του. Τώρα φτάνει η μπάλα στον Κάμπελ, το σούτ, η μπάλα κοντράρι, κόρνερ. Κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Επιτέλους ο Παναθηναϊκός βγαίνει από το καβούκι του και αυτό σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός θα έχει χώρους. Από την άλλη θέλει αρκετή προσοχή άμυνα. Ο Ρομπέρτο σώζει αυτό το σούτ από τον Τριανταφυλόπουλο. Δύσκολο σούτ, αλλά ο Ρομπέρτο είναι για τα δύσκολα. Καθαρίζει αυτή τη φάση και κόρνερ για τον Ολυμπιακό, ο οποίος αμέσως βρέθηκε στην επίθεση. Δεν επιτρέπεται στο Χολέβα να εκτελέσει και πρέπει να φύγει από εκεί. Υπάρχει δυναμητάκι ή καπνογόνο. Δεν μπορεί αυτή η ιστορία να συνεχιστεί. Δεν γίνεται. Ουσιαστικά είναι αλλίωση προσπάθειας. Δεν μπορεί ο Ολυμπιακός να εκτελέσει κόρνερ. Και καλά κάνει ο Χολέβας και απομακρύνεται από το σημείο αυτό. Πρέπει να καθαρίσει η γωνία που εκτελούν τα κόρνερ οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ο Πράνιτς έχει χτυπήσει. Έχουν πετύχει τον δικό τους παίκτη φίλαθλο του Παναθηναϊκού. Για να δούμε. Αν έχουν καταφέρει κάτι τόσο έξυπνο. Είναι τρομερό, όχι, τον έχουν πετύχει. Ο Μέντες, ο Τριανταφυλόπουλος, ο Ζέκα τους δείχνουν τι κάνετε. Έχουν πετύχει τον Μπράνιτς. Πηγαίνει και ο Σιώβας για να δει αν είναι καλά ο παίκτης του Παναθηναϊκού. Κανένας έλεγχος σε αυτό το γήπεδο. Αυτά συμβαίνουν όταν υπάρχει ατιμωρησία.
δεν μπορεί να μην εκτελεί το κόρνερ ένας παίκτης. Δεν τον αφήνουν οι φιλάθλοι. Ας αδειάσει αυτή η γωνία. Τέλος αυτή η ιστορία. Ο Αναστασίου κοιτάζει και αυτός με αγριεμένο βλέμμα τους οπαδούς της ομάδας, το παδί του είναι. Τους χειροκροτεί, τους αποθεώνει, ο υπέροχος λαός δεν είναι. Έχει ματώσει ο Πράνιτς. Έχει ματώσει στον προσαγωγό. Πρέπει να τον έχει βρει αντικείμενο εκεί, αν δεν κάνω λάθος. Κόρνερ με το Χολέβα. Η κεφαλιά, γκολ, όχι! Σώζει ο Καπίνο! Η κεφαλιά από τον Μίτρογλου. Να δούμε λίγο το replay. Η κεφαλιά είναι από τον Μίτρογλου. Βρέθηκε στη μικρή περιοχή, αλλά τη στέλνει εκεί που είναι ο Καπίνο. Και αυτός θα την διώξει προς το κόρνερ. Αυτή είναι η ευκαιρία του αγώνα. Ο Μίτρογλου χάνει μια τεράστια ευκαιρία. Δεύτερη που χάνει με το κεφάλι και ώρα και το Γιανταμπαρέ. Γιανταμπαρέ στη θέση του Κάμπελ. Ο Ολυμπιακός ενισχύεται στον χώρο του κέντρου. Να δούμε πώς μεταμορφώνει το σύστημα τώρα. Ο Μίτσελ μετά την απίστευτη ευκαιρία που χάνει ο Κώστας Μίτρογλου. Όλα τα γκολ μπαίνουν που λένε και όλα τα γκολ χάνονται. Και αυτό είναι από τα γκολ τα οποία χαθήκανε. Ο Ολυμπιακός που μετά τις καλές στιγμές του Παναθηναϊκού προσπαθεί. Να επιτεθεί με το Φουστέρ να ανεβάζει στροφές. Για να δούμε τον καλό στρατιώτη Νταβίτ. Πρώτη επαφή της μπάλας για τον Γιανταμπαρέ. Ο Γιανταμπαρέ βγάζει γλυκιά σέντρα. Ο Σίλντεφελ μπροστά από τον Μίτρογλου. Πλέον ο Ολυμπιακός κάνει το παιχνίδι του. Αυτό είναι. Ήταν ένα πεντάλεπτο όπου ασκήθηκε πίεση από τον Παναθηναϊκό. Που ξεμύτησε ο Παναθηναϊκός. Όπου φάνηκε να ενδιαφέρεται να πετύχει γκολ. Και τώρα ο Ολυμπιακός ακριβώς είναι αυτός που επαναφέρει τον έλεγχο του παιχνιδιού. Αλλά παράλληλα πατάει πιο εύκολα στην περιοχή. 7-3 τα κόρνερ. Υπέρ του Ολυμπιακού. 7 τα κόρνερ για τον Ολυμπιακό, 3 για τον γηπεδούχο εντός πολλών εισαγωγικών Παναθηναϊκό. Μιλώντας πάντα για την εικόνα του αγώνα. Φωνάζει ο Μίτρογλου στον διαιτή, τον τραβολογάει ο Σίλντεφελτ. Κόρνερ με το Χολέβα. Η μπάλα περνάει από όλους. Διαμαρτύρεται ο Σιώβας, αν δεν κάνω λάθος, το τακουνάκι δεν θα πιάσει του Σαβιόλα, αλλά ο Σαβιόλα ελέγχει τη φάση, όχι τη χάνει. Χάνει την μπάλα, προσοχή. Έχουν γυρίσει όμως τρεις παίκτες του Ολυμπιακού με 2 του Παναθηναϊκού. Ο Πράνιτς με τον Μανιάτη. Ο Μανιάτης είναι μπροστά του, δεν θα το επιτρέψει να κάνει εύκολα αυτό που θέλει. Και έρχεται και ο Φουστέρ στην μεγάλη περιοχή να διώξει την μπάλα πλάγιο. Τραβολογάει ο Σίλντεφελτ τον Μίτρογλου και γλιστράει τελικά ο Κώστας Μίτρογλου από το πολύ τράβηγμα. Προσπάθησε να αποδεσμευτεί, γλίστρισε και έπεσε. Μάχες στο σημείο του κόρνερ, κερδισμένος ο Γιανταμπαρέ με τον Σαλίνο. Ο Σαλίνο διώχνει. Εκεί όπου θα προλάβουν παίκτες Παναθηναϊκού στη γραμμή του κέντρου από τα αριστερά, όπως επιτίθενται. Ο Ρισβάνης θα επαναφέρει το γέμισμα. Θα διώξει την μπάλα ο Σιώβας. Ο Σιώβας για τον Μανιάτη. Ο Μανιάτης με τη μία για τον Φουστέρ. Ο Φουστέρ έχει αριστερά τον Κώστα Μίτρογλου. Ένας εναντίον ενός. Χόρεψε τον Μίτρογλου με τον Σίλντεφελτ. Πατάει περιοχή με τα αριστερό. Τώρα το κλείνουν δύο. Κράτησε την μπάλα λίγο παραπάνω και ο Μέντες έρχεται να διώξει με τη βοήθεια του Τριανταφυλόπουλου. Και πάλι όμως ο Ολυμπιακός με τον Σάμαρη. Ο Σάμαρης ξεπερνά το Φιγκερό. Φάουλ. Βρίσκει ρυθμό το παιχνίδι και όταν βρίσκει ρυθμό το παιχνίδι, ο Ολυμπιακός έχει σαφέστατα το πάνω χέρι. Καθαρό φάουλ από τον Λουτσιάνο Φιγκερό πάνω στον Ανδρέα Σάμαρη. Ευκαιρία στον Ολυμπιακό, που επιτίθεται από τα αριστερά, να φέρει την μπάλα στη μεγάλη περιοχή. Φάουλ από τον Σάμαρη, κεφαλιά. Δεν θα περάσει όμως το rebound, πάει στο Γιανταμπαρέ από τα δεξιά πλέον στη μεγάλη περιοχή. Ο Γιανταμπαρέ με τον Φιγκερόα. Τριπλίτσες, ωραία θα περάσει τον Φιγκερόα, έρχεται τον Νάνο. Μπορεί να πάρει το corner εκεί. Τελικά θα χάσει την μπάλα από τον Νάνο. Και αυτός για τον Φιγκερόα θέλει να παίξει κάπως πιο γρήγορα Παναθηναϊκός. Γυρίζουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Η πάσα εκεί που ο Μανιάτης με τον Νάνο θα κοντραριστούν. Ο Νάνο έχει φτάσει κοντά στη μέση του corner. Ο Μανιάτης τον ελέγχει. Νάνο, κόρνερ παραχωρεί ο αρχηγός. Πολύ γρήγορες επιστροφές. Φωνάζει ο Σαλίνο. Φωνάζει ο Σαλίνο για τον τρόπο που χάνει την μπάλα. Ο Γιανταμπαρέ εκεί στο σημείο του κόρνερ έπρεπε να διεκδικήσει το κόρνερ. Όχι να κοιτάξει να κρατήσει την μπάλα ή να τριπλάρει. Ουσιαστικά ό,τι έχει δημιουργήσει ο Παναθηναϊκός είναι κάποιες χαμένες μπάλες στην αριστερή πλευρά. Στην δεξιά, συγγνώμη, πλευρά της άμυνας.
Κόρνερ για τον Παναθηναϊκό με τον Μπράνιτς. Καθαρίζει τη φάση ο Σάμαρης. Ο Σαβιόλα θα την διώξει ακόμα πιο μακριά. Ο Νάνο θα την επαναφέρει στα αριστερά στον Μπράνιτς. Η σέντρα. Ο Ρομπέρτο μπλοκάρει. Ο Ρομπέρτο ελέγχει απόλυτα την πορεία της μπάλας και θα δώσει και το βολέ με τη μία για να φύγει γρήγορα ο Ολυμπιακός. Το κοντρόλ από το Φουστέρ. Ο Φουστέρ δεν είναι εύκολο σε αυτό το κοντρόλ να σηκώσει το κεφάλι και να δει ότι ο Μήτροκλου κινείται στην απέναντι πλευρά ελεύθερος. Ο Ολυμπιακός ανακτά την κατοχή με τον Γιαταμπαρέ. Ωραία. Πάσα για το Μανιάτη. Υπάρχει κενό. Έχει πέσει ο Μήτροκλου. Το σούτ από το Μανιάτη. Μπαλαμπεράουτ. Μεγάλο σούτ από τη γωνία της μεγάλης περιοχής. Ο Γιάννης Μανιάτης απειλεί σε ένα πολύ δύσκολο σημείο. Θα στείλει την μπάλα προς το τέρμα. Βλέπει ότι δεν έχει τη σέντρα. Και δεν έχει τη σέντρα γιατί ο Μήτροκλου έχει γλιστρήσει. Και από τη γωνία της μεγάλης περιοχής εξαπολύει τον κεραυνό δίπλα από τα δοκάρια του Καπίνο. Σπουδαία στιγμή για τον Ολυμπιακό, ο οποίος απειλεί και με σουτ έξω από την περιοχή. Πρέπει να δοκιμάζει ο Ολυμπιακός στις προσπάθειες. Και τώρα θα φύγει ο Σαβιόλα στη θέση του Βάης. Ο Βλάντιμιρ Βάης στο 65ο λεπτό. Δύο αλλαγές ήδη για τον Μίτσελ που θέλει να κερδίσει αυτό το παιχνίδι. Ο Βάης, ο οποίος θα πάρει τη θέση την οποία λογικά είχε ο Κάμπελ, και ο οποίος έχει βγει ήδη νωρίτερα. Για τα μπαρέ πηγαίνει προς το χώρο του κέντρου. Για να δούμε. Γρήγορα το πρώτο κλέψιμο και φάουλ. Όχι. Φάουλ βέβαια. Φωνάζει και οδύρεται ο Μέντες. Καθαρό φάουλ. Φάουλ στο Φουστέρ που είναι ταχύς. Είναι πανταχού παρούν. Έχει ένα πιο ελεύθερο ρόλο. Η σέντρα του για τα μπαρέ θα διώξει ο Σίλντεφελντ. Ο Ολυμπιακός επιμένει με τον Σάμαρη στο χώρο του κέντρου. Εξετάζει τις πάσες του αριστερά στο Χολέβα. Χολέβα σηκώνει το κεφάλι, βλέπει που είναι ο Μήτρογλου. Προτιμά το Βάης, ο Βάης από τα αριστερά. Με το Σίλντεφελντ γρήγορη πάσα στο Χολέβα. Οι δύο του συνεργάζονται. Ο Βάης προσπαθεί να σκάψει, κερδίζει. Είναι φάουλ ή όχι. Δείχνουν στους παίκτες του Ολυμπιακού να συνεχίσουν την προσπάθεια του. Φάουλ, φάουλ βέβαια. Φάουλ στον Τριανταφυλόπουλο και κίτρινη κάρτα. Μόνο πόδια. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού παίζουν πάρα πολύ δυνατά, παίζουν πολύ σκληρά. Το δυνατό έχει διαφορά, παίζουν σκληρά. Και εδώ βέβαια, μόνο για να ανατρέψει το Χολέβα. Είπαμε, χαρίστηκε στο λαγό στην κόκκινη κάρτα στο πρώτο ημίχρονο. Οπότε παίκτες του Παναθηναϊκού από αυτό το σημείο έχουν πάρει θάρρος. Ο Ολυμπιακός κυριαρχεί ξανά. Εκτέλεση φάουλ στο 27ο λεπτό 0-0 με τον Σάμαρη και τον Χολέβα από τα αριστερά στους ίδιους μεγάλης περιοχής. Το φάουλ το οποίο θα εκτελέσει όχι ακόμα. Ο Σάμαρης φωνάζει στον Μέντες ο Μάνταλος, τον βλέπει που τραβάει τον Γιαταμπαρέ. Ο Σάμαρης θα το εκτελέσει. Ο Σάμαρης, πολλά φάλτσα, η κεφαλιά από τον Άνω κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Συνεχόμενα στημένα, ευκαιρία για ένα γκολ. Ο Σάμαρης θα το εκτελέσει, ναι. Ο Σάμαρης πέφτει στην δεξιά πλευρά. Κόρνερ με το Σάμαρη από τα δεξιά. Μπαλά έρχεται στη μικρή περιοχή, θα διώξουν οι πράσινοι το rebound στον Χολέβα. Χολέβας και Σάμαρης πιέζουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Ο Σάμαρης ψύχρεμα γυρνά την μπάλα πίσω στο Σαλίνο. Αυτό το οποίο δεν έγινε δύο φορές και βγήκε κόντρα από τον Παναθηναϊκό. Τώρα οι παίκτες του Ολυμπιακού πήραν το μάθημα. Δεν ρισκάρουν και τώρα σωστά ο Μανιάτς πίσω στο Ρομπέρτο. Ασκείται πίεση από τον Μπέρκ. Ο Ρομπέρτο στρώνει την μπάλα στο δεξί του πόδι και θα την στείλει κάτω από την γραμμή του κέντρου. Ο Γιαταμπαρέ θα πάρει την κεφαλιά εκεί όπως που είναι ο Ριζβάνης, αλλά πρωτίστως υπάρχει offside στον παίκτη του Ολυμπιακού. Από πλευράς εικόνας είναι καλύτερο το δεύτερο ημίχρονο και αυτό γιατί εκτός από τον Ολυμπιακό αποφάσισε να προσπαθήσει να παίξει λίγο ποδόσφαιρο και ο Παναθηναϊκός. Ο Ριζβάνης θα φέρει την μπάλα προς την μεγάλη περιοχή. Ο Σαλίνο δεν μπορεί να πιάσει την κεφαλιά, δεν μπορεί να την κατεβάσει όμως και ο Μπέρκ. Ο Ολυμπιακός θέλει να παιχτεί ποδόσφαιρο, αυτός είναι ο σκοπός του, γι' αυτό κατέβηκε με αυτό το 4-4-2 ή 4-2-4, αν θέλετε να το πείτε. Και οι αλλαγές όλες που έχει κάνει και ο Μίτσελ μέχρι τώρα στο 68ο λεπτό, οι δύο αλλαγές που έχει κάνει έχουν ως σκοπό να ενισχύσουν αυτήν την διάθεση για νίκη. Παναθηναϊκός δείχνει ικανοποιημένος από το 0-0. Χολέβας από τα αριστερά για τον Φουστέρ. Ο Φουστέρ χάνει τις μάχες από το Μέντες. Ο Μέντες κερδίζει και κρατά για τον Φιγκερόα. Ο Φιγκερόα ψάχνει να βρει τον Μπέρκ, τον καλύπτει και ο Μανολάς και ο Σαλίνο αφήνει την μπάλα να πάει στον Ρομπέρτο. Ρομπέρτο για τον Σαλίνο. Ο Γιαταμπαρέ με ψυχραιμία στο Μανιάτη πιέζει ψηλά τώρα ο Παναθηναϊκός κάτω από το κέντρο προς τη μεγάλη περιοχή του Ολυμπιακού.
Το λάθος θα γίνει. Θα γίνει τελικά, θα πάρει ο Μπέρκ με τον Ζέκα. Ο Ζέκα με τον Μανολά. Από τα αριστερά επιτίθενται οι πράσινοι. Ο Γιανταμπαρέρη θα βοηθήσει τον Μανολά που έχει τραβηχθεί στο σημειάκι του κόρνερ. Ο Ζέκα κλείνεται. Και ωραία αποσπά την μπάλα για τον Μπαρέ με τον Μανολά. Ο Μανολάς διώχνει εκεί που είναι ο Ντάβιτ Φουστέρ. Κακό κοντρόλ. Χάνει την μπάλα. Ο Μέντες θα την αποσπάσει. Η πάσα για τον Φιγκερό. Θέλει προσοχή. Θέλει προσοχή. Out. Out, 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 out. Το είπαμε. Θέλει προσοχή. Ό,τι μπάλα χάνεται στο κέντρο ή στα πλάγια έχει δημιουργήσει ζήτημα. Τρεις απειλές έχουν δεχθεί οι πρωταθλητές από τον Ολυμπιακό και τρεις είναι από χαμένες μπάλες στο χώρο του κέντρου. Και έχω την αίσθηση ότι σε αυτή τη φάση, να δούμε αν υπάρχει offside. Όχι, εκεί πάει μπάλα, δεν υπάρχει offside, είναι ο Φιγκερόα. Και έχει τρέξει ο Μανολάς με την τεράστια διάθεσή του για να βοηθήσει την άμυνα, να βοηθήσει τον τερματοφύλακά του. Η μπάλα δεν θα περάσει από τον Φουστέρ. Φουστέρ έχει αρχίσει να δείχνει σημεία κόπωσης. Η πράσινη βγαίνει από τα αριστερά με τον Πράνης, τον καλύπτει για τα μπαρέ. Η πάσα για τον Φιγκερόα με τον Σαλίνο. Ο Σαλίνο σωστά τον βγάζει την πορεία του. Out για τους πρωταθλητές στο 21ο λεπτό. Η άμυνα του Ολυμπιακού που στη φάση του Φιγκερόα αντιμετώπισε πρόβλημα. Το σούτ όμως από τον Αργεντινό πέρασε out. Τελικές 7 για τον Ολυμπιακό, 5 προς το τέρμα, 5 για τον Παναθηναϊκό, 2 προς το τέρμα. Χολέβας από τα αριστερά. Βάις. Βάις συγκλίνει στο αγαπημένο του παιχνίδι. Κρατά την μπάλα. Μήτρογλου μακριά από την περιοχή. Αλλά θα την κρατήσει. Φωνάζει στο Χολέβα και σωστά να κάνει κίνηση. Ο Μήτρογλου κρατά ως δεκάρι. Κόντρα όμως δεν του βγάζει πάσα. Στέλνει όμως την μπάλα στο Γιανταμπαρέ. Η πάση του δεν θα περάσει πλάγιο για τον Ολυμπιακό που πιέζει για να πετύχει το πρώτο γκολ στον αγώνα. Αλλαγή για τον Παναθηναϊκό με τον Αμπέιτ να περνά στη θέση του Λαγού. Μεγάλη ευκαιρία για τον Μήτρογλου στο πρώτο τέταρτο του δεύτερου ημιχρόνου. Κεφαλιά από τη μικρή περιοχή μόνος του. Μπάλα πήγε εκεί που ήταν ο Καπίνο και την έδιωξε. Ολυμπιακός από τα δεξιά με τον Μανιάτη. Ο Μανιάτης κάνει την κούρσα, περνά. Έχει την ευκαιρία για μια καλή σέντρα. Το γύρισμα του Μανιάτη. Έχει πηγαίνει εκεί που είναι ο Καπίνο. Θέλει μεγαλύτερη δύναμη. Ο Καπίνο κάνει ένα βολέ που η μπάλα φτάνει στο κέντρο μεταβίας. Και οι παίκτες του Ολυμπιακού με το Σάμαρη θα την κατεβάσουν. Σάμαρη στα αριστερά για τον Βάις που έχει λίγο χώρο. Αυτή είναι καλή στιγμή γιατί ο Βάις έχει χώρο και τον Βάις έχει χώρο. Μπορεί να κάνει το αγαπημένο του παιχνίδι. Πάσα του δεν είναι καλή όμως για τον Ντάβιτ Φουστέρ. Κρατά ο Χολέβας πλάγιο για τον Ολυμπιακό μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Παναθηναϊκού. Ο Μίτσελ έχει κάνει τις δύο αλλαγές με Βάις και για τα μπαρέ. Σιώβας με τον Μανολά. Ο Μανολάς δεξιά για τον Σαλίνο. Ο Σαλίνο ανεβαίνει και θα βγάλει την πάσα. Ο Φουστέρ προσπαθεί να πασάρει και αυτό τον Μήτρογλου, αλλά είναι offside. Έχει τρέξει πάρα πολύ ο Ντάβιτ Φουστέρ. Είμαστε ήδη στο 73 λεπτό, 0-0. Καλό το δεύτερο ημίχρονο με ευκαιρίες και για τις δύο ομάδες. Ο Ολυμπιακός έχασε την καλύτερη νομίζω στον αγώνα με την κεφαλιά του Μήτρογλου από τη μικρή περιοχή. Οριακά offside στην προηγούμενη φάση ο Ντάβιτ Φουστέρ. Κεφαλιά μέσα στην περιοχή. Ο Φιγκερόα, το γύρισμά του δεν ανησυχεί. Και έχουμε κόρνερ. Δεν ανησυχεί τον Ρομπέρτο κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Φιγκερόα στο δεύτερο μήχρονο έχει δημιουργήσει ρήγματα καθώς ο Μπέρκ τραβιέται έξω από την περιοχή. Οπότε ο Φιγκερόα παίζει μόνος του και κινείται σε όλο το μήκος της επίθεσης. Μανολάς και εδώ πρόλαβε και τον έβγαλε από αυτό το οποίο ήθελε να κάνει. Κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Κεφαλιά θα διώξει. Ωραία. Ο Μήτρογλου που είχε γυρίσει. Ο Μανιάτης με τον Αμπέιντ. Ο Μανιάτης σωστά πίεσε και υποχρέωσε τον Αμπέιντ να βγάλει την μπάλα στον Μέντες. Αυτός γεμίζει. Εκεί που η μπάλα κοντράρεται. Ο Ρομπέρτο με τα πόδια σώζει. Προσοχή άμυνα να βοηθήσει εδώ.
Σώζει ο Ρομπέρτο με τα πόδια. Ο Πράνιτς. Νομίζω έχει τελειώσει η φάση. Βέβαια, έχει τελειώσει η φάση. Βέβαια. Έχει τελειώσει η φάση στην προσπάθεια του Ρομπέρτο. Πήγε πολύ άτσαλο παίκτη του Παναθηναϊκού, αλλά ο Ρομπέρτο δεν φοβήθηκε. Καραμπόλα στο Σιώβα και σώζει ο Ρομπέρτο. Ο Ρομπέρτο βγαίνει με τα πόδια. Κάνει μία ακόμα πολύ σημαντική επέμβαση. Η μπάλα κοντράρει στο Σιώβα, πηγαίνει προς τα πίσω. Μπαίνει στη φάση Μοριζβάνης, μάλλον. Μπαίνει πολύ δυνατά στη φάση. Έχει κάνει φάουλο στον Ρομπέρτο, ο οποίος προλαβαίνει. Αν ο Ρομπέρτο δεν έβγαινε, ο νεαρός του Παναθηναϊκού θα μπορούσε από τη μικρή περιοχή να πλασάρει. Ο Ρομπέρτο, ο οποίος έχει τραυματιστεί μάλιστα αυτή τη φάση. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει δύο αλλαγές, είμαστε 75. Σηκώνεται. Ο Μπέρκ δεν μπορεί να κοντρολάρει, μπάρα κοντράρει στο κεφάλι του Σιώβα και πάει προς τα πίσω και ο Ρισβάνης. Είναι η δεύτερη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο. Ο Ρομπέρτο αποχωρεί από την εστία του. Δείχνει να χωλαίνει. Να δούμε τι έχει συμβεί. Έχει πέσει φωτοβολίδα στον πάγκο του Ολυμπιακού. Ή κροτίδα. Κροτίδα πρέπει να είναι. Και τώρα διακόπτεται το παιχνίδι από τον Μάνταλο. Δεύτερη φορά. Και το ότι συνεχίστηκε εκεί σε κάποια κόρνερ ήταν προσφορά. Η μπάλα πλέον δεν παίζεται διότι έχουμε τους γνωστής ταυτότητας. Ανοήτους της εξέδρας. Ο Μάνταλος καλεί τον τέταρτο. Έχει διακοπεί το παιχνίδι. Η λογική λέει ότι θα έχουμε πάνω από με 3 λεπτά με τις αλλαγές. Πρέπει να έχουμε γύρω στα 6 με 7 λεπτά καθυστερήσεις μετά το τέλος του αγώνα. Μιλάμε τον κύριο Δουρέκα και τον κύριο Ζαβραδινό. Ο κύριος Δουρέκας να του πει τι. Να κάνει τι. Να μην δίνουν τόσο εύκολα στόχο οι παίκτες του Ολυμπιακού, να κινούνται πιο γρήγορα στον πάγκο για να μην τους πετύχει τίποτα. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Δεν έχει να κάνει κάτι ο Ολυμπιακός σε αυτή την ιστορία. Να μην δίνει στόχο, τι να φορέσουν τα μπουφάν στα κεφάλια τους. Δεν έχει λογική. Μίτσελ έχει ζήσει τα μεγαλύτερα ντέρμπι του κόσμου, τα Μπαρτσελόνα Ρεάλ, και αυτή η κατάσταση που ζει τώρα είναι πρωτόγνωρη. Τώρα δίνεται το OK στον Ρομπέρτο να εκτελέσει αυτό το φάουλ στο 78ο λεπτό Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 0-0. Αρκετές διακοπές στο δεύτερο ημίχρονο λόγω ρήψη αντικειμένων. Ο Φουστέρ κατεβάζει την περιοχή. Θα χάσει την μπάλα από τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Ο Σαλίνο ανεβαίνει. Κόντρα που θα του βάλει ο Αμπέιτ πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Έχουν λείψει στο δεύτερο ημίχρονο τα ανεβάσματα του Σαλίνο. Για τα μπαρέ μάχεται, κερδίζει το φάουλ. Όσο και αν φωνάζουν, φάουλ κοντά στη γραμμή του πλαγίου από τα δεξιά που επιτίθεται ο Ολυμπιακός. Ευκαιρία για να έρθει μπάλα πάλι στην μεγάλη περιοχή των Πρασίνων. Μήτρογλου παίρνει θέση στο σημείο του πέναλτι με τον Σίλντεφελντ. Χολέβας, ο γενναιότερος των Ελλήνων, έχει φάει ό,τι υπάρχει στις εκτελέσεις κόρνερ, αυτός πηγαίνει κατά κύριο λόγο. Και τώρα εκτελεί και το φάουλ. Για να δούμε. Η εκτέλεση του φάουλ. Καλή, πολύ καλή εκτέλεση. Μπάλα burnout. Έχει κάνει όμως φάουλ πριν για τα μπαρέ, ο οποίος προσπάθησε να μπει στη φάση και σκαρφάλωσε μια πλάτη. Ναι, έχει ανέβει πάνω στην πλάτη του Μέντες. Η εκτέλεση πάντως ήταν καλή του Χωσέ Χολέβα. Αν μάλιστα ο για τα μπαρέ, τώρα αν. Έμενε εκεί που ήταν πριν προσπαθήσει να σκαρφαλώσει την πλάτη του Μέντες, μπορεί να βρίσκει και την μπάλα. Παναθηναϊκός με το Ζέκα, προσπαθεί να φτάσει έξω στη μεγάλη περιοχή του Ολυμπιακού. Με τον Αμπέιντ, κοντά στο σημείο του κόρνερ, ο Σιώβας τον επιτηρεί. Του κερδίζει καθαρά την μπάλα, ο Βάης δεν την αφήνει να βγει πλάγιο. Ο Βάης ξεκινά την κούρσα του. Θα την χάσει σχετικά εύκολα από τον Ζέκα η σέντρα. Ελέγχει ο Ρομπέρτο, ελέγχει. Μπροστά από το Φιγκερόα.
Απόλυτος έλεγχος μιας βαθιά παλιάς και γρήγορα για τον Σαλίνο. Για να δούμε. 79ο προς 80 λεπτό. Ο Μανιάτης σηκώνει για τον Μίτρογλου. Θα προλάβει ο Σίλντεφελντ. Ο Γιανταμπαρέ σηκώνει ψηλά το πόδι. Είναι φάουλ. Το γνωρίζει και ο ίδιος. Όντως. Έκανε φάουλ, πήγε με το πόδι ψηλά, όχι επικίνδυνα βέβαιως. Γέμισμα το Ρισβάνι. Η κεφαλιά του Μπέρκ, εκεί που είναι ο Χολέβας. Ο Χολέβας θα σηκώσει την μπάλα ψηλά, θα τη στείλει στη γραμμή του κέντρου. Διεκδικήσει με την κατεβάζει για τα Μπαρέ. Ωστόσο δεν είχε συμπαίκτη δίπλα, θα την χάσει. Ο Ρισβάνης μία ακόμα βαθιά παλιά, έτσι παίζει ο Παναθηναϊκός με τις βαθιές παλιές. Εδώ έχει κάνει φάουλ ο Μπέρκ. Και γρήγορα ο Σαλίνο για τον Γιανταμπαρέ. Γιανταμπαρέ κάνει την κούρσα του. Περνά τη γραμμή του κέντρου και προσπαθεί να φτάσει στο ύψος μεγάλης περιοχής από τα δεξιά. Ο Γιανταμπαρέ με τον Άνω. Ωραία κίνηση από τον παίκτη του Ολυμπιακού. Η ψύχρεμη πάσα, αλλά ο Φουστέρ δεν είχε κάνει την κίνηση. Εμφανώς κουρασμένος μετά από το 80 λεπτά αδιάκοπου τρεξίματος. Ο Νταβίτ Φουστέρ δεν μπορεί. Φάουλ που κάνω στον. Ο Πράνιτς έχει κάρτα. Ο Πράνιτς έχει κάρτα και έχει κάνει ένα σκληρό φάουλ πάνω στον Σαλίνο. Βέβαια, δεν το συζητάμε. Έχει κάρτα, ο κύριος Πράνιτς πρέπει να μας χαιρετήσει. Δεν μας χαιρετά. Δεν κάνω λάθος ότι έχει κάρτα ο Πράνιτς. Και ο Ολυμπιακός επιτίθεται. Η μπάλα δεν θα περάσει το Ρισβάνι. Χάρισμα, αυτό όμως πρέπει να το σημειώσουμε στον Πράνιτς. Μια πεντακάθαρη δεύτερη κίτρινη, η οποία δεν δίνεται. Παλιά για τον Βάης, κατεβάζει ωραία, έχει δύο αντιπάλους. Θα κρατήσει την μπάλα. Γλιστράει όμως και την χάνει τελικά. Τριανταφυλόπουλος προσπαθεί να βγάλει για το Φιγκερόα. Ο Μανολάς με περισσότερες δυνάμεις ελέγχει, αλλά δεν την πασάρει στον Ρομπέρτο. Τη βγάζει στην μεγάλη του περιοχή. Βαθιά παλιά δεν παίρνει από τον Τριανταφυλόπουλο. Χολέβας με τον Ζέκα. Δυνατές μάχες, καθαρές. Ο Ζέκα τα βάζει με τους ανθρώπους στον πάγκο της ομάδας του. Ο Λέβας είναι καλός σήμερα, είναι πολύ σοβαρός. Και στα αμυντικά και στα επιθετικά καθήκοντα. Ο Πράνιτς βεβαίως και έχει κάρτα. Έλεγξε και τα στατιστικά τα επίσημα του αγώνα. Βεβαίως και έχει κάρτα από το 25ο λεπτό. Δώρο του Μάνταλου στον Παναθηναϊκό η αποφυγή της δεύτερης κίτρινης στον Πράνιτς. Ο Ζέκα σηκώνει την μπάλα για τον Φιγκερόα. Καλύπτει γρήγορα ο Δημήτρης Χιώβας, ο οποίος θα διώξει την μπάλα πολύ ψηλά. Ο Ζέκα θα την επαναφέρει. Μανιάτης με τον Αμπέιντ. Ο Αμπέιντ θα πάρει την μπάλα στην περιοχή. Ο Μανιάτης τον ακολουθεί το σουτ. Μπάλα μάλλον στη γαδά έχει πάει από το σουτ του παίκτη του Παναθηναϊκού. 83ο λεπτό. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 0-0. Ο Παναθηναϊκός έχει γλιτώσει μία κόκκινη του Λαγού στο 30 που έγινε κίτρινη και μία δεύτερη κίτρινη στο 80 του Πράνιτς. Αυτά για την ιστορία του αγώνα. Για να μην έχουν να πούν μετά οι κύκλοι και τα λοιπά γεωμετρικά σχήματα. Ο Ρομπέρτο θα κάνει το βολέ. Η κόντρα στο κεφάλι του για τα Μπαρέ, υποτικά αφήνει την μπάλα, δείχνοντας ότι αυτό την έβγαλε. Ο Νάνο θα το εκτελέσει, ο Ολυμπιακός ανεβαίνει να πιέσει, 84ο λεπτό. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 0-0. Σημειώστε ότι πρέπει να υπάρχουν το λιγότερο 4-5 λεπτά καθυστερήσεις πλέον των λογικών τριών λόγω αλλαγών με τις διακοπές που είχαμε στο δεύτερο ημίχρονο. Παναθηναϊκός προσπαθεί να απειλήσει από τα αριστερά. Δεν μπορεί να βγάλει τίποτα. Ο Σαλίνο γυρνά την μπάλα στο Ρομπέρτο. Φουστέρ χάνει τη μάχη από το Ρισβάνι στο χώρο του κέντρου. Υπάρχει offside. Είπαμε αυτό που συμβαίνει. Είναι απόρρια της κούρασης και τίποτα παραπάνω. Ο Νταβίτ Φουστέρ έχει τρέξει πάρα πολύ. Λογικό είναι κάποια στιγμή να μην αποδυνάμεις. Έχουμε αλλαγή για τον Παναθηναϊκό με τον Κλωναρίδη να περνά στη θέση του Φιγκερό στο 84ο λεπτό. Έχει κάνει καλό παιχνίδι ο Αργεντινός. Για την ομάδα του έχει βοηθήσει. Έχασε δύο ευκαιρίες. Έμπειρος παίκτης. Περνά ο Κλωναρίδης.
οποίος είχε χαθεί για 2 χρόνια από την Ελλάδα, είχε φύγει από την ΑΕΚ, πήγε στην Λίλ και τον επαναφέρει, τον επαναπατρίζει ο Παναθηναϊκός, εκτός εγωγικών, γιατί το παιδί είχε δηλώσει ότι θέλει να παίξει στην Εθνική Βελγίου. Έλληνας είναι, αλλά προτιμά την Εθνική Βελγίου. Στο καλό και με την νίκη. Ο Παναθηναϊκός κλέβει στα αριστερά, θέλει προσοχή. Ωραία ο Σαλίνο. Προφυλάσσει την μπάλα, την κρατά. Δεν θέλει να παραχωρήσει το κόρνερ. Τον πιέζει ο Κλωναρίδης, τελικά παραχωρεί το πλάγιο. Πλάγιο για τον Παναθηναϊκό στο 85ο λεπτό. Πλάγιο το οποίο θα εκτελέσει. Ο Νάνο, ο Γιαταμπαρέ κλέβει, αλλά εκεί που στέλνει την μπάλα είναι μόνο ο Μέντες. Θα επαναφέρει με σέντρα. Διώχνει στο σημείο του πέναλτι ο Σιώβας. Ακόμη πιο μακριά ο Μανιάτης, η μπάλα δεν έχει προσγειωθεί. Γιαταμπαρέ. Ριζβάνης με τον Γιαταμπαρέ μπλέκονται παίκτες του Παναθηναϊκού. Αλλά εκεί υπάρχει φάουλ υπέρ του Γιαταμπαρέ. Φωνάζει ο παίκτης του Παναθηναϊκού, δεν τον ακουμπάω. Δεν τον ακουμπάει εσκεμένα, γλιστρά και πέφτει πάνω του και τον ανατρέπει. Φυσικά. Εννοείται ότι δεν το κάνει εσκεμένα, αλλά γλιστρά και τον ανατρέπει. Είναι φάουλ, πεντακάθαρο. Υπέρ του Γιαταμπαρέ. Στο 86ο λεπτό, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 0-0. Πιο γρήγορο το δεύτερο ημίχρονο, περισσότερες ευκαιρίες έχει τραυματιστεί ο Γιαταμπαρέ. Ζητά βοήθεια από τον Μανολά. Έρχεται και ο Σάμαρης. Βλέπουμε και τον Πράνιτς που κανονικά δεν θα έπρεπε να τον βλέπουμε. Γιαταμπαρέ χωλαίνει. Αν δεν κάνω λάθος, και δεν κάνω, ο Ολυμπιακός έχει μία ακόμα αλλαγή διαθέσιμη. Στο 86ο λεπτό, περιμένουμε να δούμε πόσες καθυστερήσεις θα δείξει ο διαιτής. Ο Ολυμπιακός με το φουστέρ στο χώρο του κέντρου. Αλλάζει παιχνίδι στα αριστερά, ανεβαίνει ο Χολέβας. Ο Χολέβας θα περάσει τον Ζέκα, περιμένει βοήθεια από και στήριγμα από τον Βάης. Περνά πανέμορφα κάτω από τα πόδια του Ρεαφιλόπουλου. Ο Χολέβας προσπαθεί να πατήσει περιοχή με τον Ζέκα. Ο Ζέκα την τελευταία στιγμή παραχωρεί το κόρνερ. Ανέβηκε ο Χολέβας. Ρίχνει και μία γωνιά ο Ζέκα στον Χολέβα, αλλά είπαμε δεν καταλαβαίνει από τέτοια. Και κερδίζει το κόρνερ. Πολύ ωραία επίθεση από τον Χωσέ. Περνά κάτω από τα πόδια τον Τριανταφυλόπουλο, φτάνει στην περιοχή. Εκεί ο Ζέκα τον ακολούθησε και παραχώρησε το κόρνερ. Ένα ακόμα κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Ο Γιαταμπαρέ επιστρέφει. Κόρνερ με τον Σάμαρη. Ο Σάμαρης έχει δείξει την κομπίνα. Μπαλά περνά από τον Καπίνο, αλλά περνά από όλους. Περνά out απευθείας. Ήταν καλή εκτέλεση σε ό,τι αφορά στο να φύγει μπάλα από το πεδίο δράση του Καπίνο. Ο Μίτροκλου δεν μπόρεσε να μπει στη φάση. Και η μπάλα πέρασε out. Ο Σιώβας σηκώνει την μπάλα και τη διώχνει. Κατεβάζει άψογα. Ο Βάης και κερδίζει φάουλ στο χώρο του κέντρου. Είναι πολύ χρήσιμες αυτές οι επελάσεις του Βάης, δεν τις έχει κάνει από το ξεκίνημα. Είναι χρήσιμες αυτό το διάστημα να πάρει φάουλ ο Ολυμπιακός στο κέντρο, να κρατήσει μπάλα και να επιτεθεί, διότι αυτό θέλει να κάνει, θέλει να κερδίσει το παιχνίδι. Το φάουλ καθαρό του Τριανταφυλόπουλου. Ο Μανολάς πιέζεται από τον Μπέρ και γυρνά πίσω στον Ρομπέρτο. Ο Ρομπέρτο ελέγχει με το δεξί, θα φέρει την μπάλα στη γραμμή της σέντρας. Ο Σίλντεφελτ την επαναφέρει. Μανολάς με τον Μπέρκ, οι κόντρες, διώχνει τελικά ο Σιώβας, κατεβάζει ο Μέντες. Ο Μέντες προσπαθεί να επιτεθεί κατά μέτωπο, τελικά δίνει την μπάλα στα αριστερά πάλι στο Μέντες. Θα κρατήσει την μπάλα στην κατοχή του, τον ελέγχουν 2 παίκτες του Ολυμπιακού και απομακρύνουν. Πολύ καλή άμυνα από τον Δημήτρη Σιώβα, όμως η απομάκρυνση πάει και πάλι στους παίκτες του Παναθηναϊκού και στο Ριζβάνη πιο συγκεκριμένα. Από τα δεξιά η πράσινη με τον Άνω, 81 το λεπτό. Θα βγάλει τη σέντρα, η κεφαλιά από τον Μανιάτη το σουτ. Πήγαινε για πλάγιο, τελικά διώχνει ο Σαλίνο. Το σουτάμε τον Τριανταφυλόπουλο. Ο Βάης τον παρακολουθεί. Πίστεψε όμως ότι ο νεαρός θα στείλει την μπάλα προς το τέρμα. Πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Αν ο Χολέβας μάζευε κάθε αντικείμενο που του έχουν πετάξει, αυτή τη στιγμή ο τραπεζικός λογαριασμός θα ήταν επταψήφιος. Γεια σας. Ο Ολυμπιακός με τον Μήτρογλου να περνάει υπέροχα. Ο Μήτρογλου με τον Τριανταφυλόπουλο τον κατεβάζει αυτόν. Ο Μήτρογλου τελευταία στιγμή στο Φουστέρ. Ωραία Φουστέρ. Ένα καλό σουτ θέλει τώρα. Στο Μήτρογλου είναι γκολ. Είναι γκολ. Σιγά μη δεν ήταν γκολ. Σιγά μη δεν ήταν γκολ. Σιγά μη δεν ήταν γκολ. Ανοίξε τα κρατητήρια στη Γάδα. Έρχεται ο πιστολέρος στο 81ο λεπτό.
εκεί που πρέπει, στο σημείο που πρέπει, ο Κώστας Μήτρογλου είναι έτοιμος, εκτελεί και θα μπει φυλακή. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ο Πιστολέρο εκτελεί στο 89, εκμεταλλευόμενος την κίνηση του Φουστέρ, την προσπάθεια που ξεκίνησε ο ίδιος. Και τους πυροβολεί. Τι να κάνουμε, τα σίδερα της φυλακής είναι για λεβέντες σαν τον Κώστα Μήτρογλου, ο οποίος ισοπεδώνει τους αντιπάλους, τον τραβολογάγανε ο Τριανταφυλόπουλος και οι συμπαίκτες του πάνω από 10 μέτρα, μένει όρθιος και με ένα ψύχρεμο πλασέ, τελειώνει τη φάση από την πάσα του Φουστέρ, ασίστ για τον Φουστέρ, τελείωμα για τον Μήτρογλου, τελείωμα για τον Ολυμπιακό, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 0-1 στο 21ο λεπτό. Αυτή είναι η διαφορά μιας μεγάλης ομάδας. Δεν θα αφήσει το παιχνίδι, είπαμε ότι ο Ολυμπιακός έχει σκοπό να κερδίσει. Δεν έχει σκοπό να φύγει με το 0. Ο Μήτρογλου, βεβαίως, σήμερα δεν τα έχει πάει καλά. Είναι η τέταρτη προσπάθειά του. Συνήθως βάζει γκολ σε κάθε τρεις προσπάθειες. Τώρα είναι η τέταρτη που πέτυχε το γκολ. Ένα πρόσημο το χρειάζεται για αυτός. 0-1 στο 90 λεπτό. Απίθανο γκολ από τον Κώστα Μήτρογλου. Δεν είναι μόνο το γκολ, είναι η προσπάθεια που κάνει. Πόσο τον τραβολογά, έχει κρεμαστεί από το μανίκι του Τριανταφυλόπουλος, τον παίρνει μαζί του παραμάζωμα Μήτρογλου, πασάρει την κατάλληλη στιγμή στο Φουστέρ, συνεχίζει την κίνηση. Ο Νταβίτ Φουστέρ περνάει μια άψογη πάσα και το μόνο που έχει να κάνει ο Μήτρογλου είναι να του πει: σε ευχαριστώ πολύ, 0-1. 5 λεπτά των καθυστερήσεων, εντυγκά για τον Μίτσελ που κράταγε μια αλλαγή για το τέλος. Και θα φύγει ο Νταβίτ Φουστέρ. Θέλει ύψη τώρα. Ο Μίτσελ κάνει πολύ σωστά. Θα υπάρξουν πολλές σέντρες από τους παίκτες του Παναθηναϊκού στην απέλπιδα προσπάθεια να ισορροπήσουν το παιχνίδι. Φάουλ για τον Παναθηναϊκό από τα αριστερά. Θα φέρουν την μπάλα στην μεγάλη περιοχή. Η κεφαλιά, out. Καλή ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό, κεφαλιά, out. Ο Ρομπέρτο κινήθηκε στην πορεία της μπάλας. Κεφαλιά είναι. Να δούμε ποιον είναι. Τη μεγάλη σημασία, το Σίλντεφελτ. Μια καλή ευκαιρία για κεφαλιά περνά σκαστή δίπλα από τα δοκάρια του Ρομπέρτο. Ο Ολυμπιακός που σε αυτά τα λεπτά οφείλει να δείξει την ίδια συγκέντρωση. Το 0-1 είναι απόρρια της επιθετικότητάς του, της διάθεσης να κερδίσει και όχι να κρατήσει ένα 0 όπως έκανε ο Παναθηναϊκός. Και με τον Φουστέρ και τον Μήτρογλου έγιναν πολύ απλά τα πράγματα. Αυτό που έχει κάνει ο Μήτρογλου στον γκολ δεν είναι μόνο πως έχει τελειώσει τη φάση, είναι 81 λεπτό. Έκανε την κίνηση από τα αριστερά, τον τραβολογάει πολύ ώρα ο Τριανταφυλόπουλος, τον παρασέρνει μαζί τον Μήτρογλου, πασάρει στο Φουστέρ, συνεχίζει και τελειώνει τη φάση άψογα από την πάσα του Φουστέρ. Σάμαρης κρατά την μπάλα, υπάρχει φάουλ το οποίο δεν δίνεται και έχουμε πλάγιο. Α, πλάγιο τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει τώρα την επίθεση. Για να δούμε. Αμπέιντ με τον Άνω. Οι σέντρες περνούν, διώχνει ο Βάης την τελευταία στιγμή. Καλή παρέμβαση ο Μήτρογλου. Φάουλ εκεί βέβαια. Φάουλ από τον Σίλντεφελτ. Θα είναι θράσος αν γκρινιάξει οποιοδήποτε και εντάξει, ο Κροάτης δεν μπορεί να γκρινιάζει. Η πάσα του Φουστέρ εξαιρετική για τον Μήτρογλου και αυτός τελειώνει και τη φάση και τον αντίπαλο. Έχει 13 γκολ σε 9 αγώνες, 1,4 μέσο όρο. Και είπαμε, έχει ένα γκολ κάθε τρεις προσπάθειες σήμερα, έκανε 4. Ο Ολυμπιακός που κρατά την μπάλα με τον Μήτρογλου. Η μπάλα πρέπει να πάει στο Βάης. Ο Βάης τα καταφέρνει να κοντράρει και κερδίζει ο Μήτρογλου. Για να δούμε τι σκαρφίζεται πάλι ο Πιστολέρο. Όχι, πάση του δεν είναι καλή για τον Βάης που κινήθηκε προς την επίθεση. Παναθηναϊκός μια βαθιά παλιά ελέγχει άνετα ο Κώστας Μανολάς. Από εκεί στο Μανιάτη. Μανιάτης πιο πίσω για τον Σαλίνο. Αυτός θα τη σηκώσει την μπάλα. Άριστο σήμερα ο Πορτογάλος. Και αμυντικά και επιθετικά. Γέμισμα από το Ρισβάνι. Η κεφαλιά προς τα πίσω φτάνει στον Μπέρκο. Σαλίνο είναι εκεί. Να τον βγάλει από την πορεία του και να κερδίσει και το φάουλ. Βεβαίως. Βεβαίως να κερδίσει το φάουλ. Ο Μπέρκ ζητάει πέναλτι, αλλά
δεν νομίζω ότι θα ζητούσε σε οποιαδήποτε άλλη χώρα. Ο Σαλίνο τον έχει καλύψει, τον τραβάει μία, τον κατεβάζει δύο, με ένα πεντακάθαρο φάουλ. Από την αρχή της φάσης, ο Σαλίνο πάρα πολύ γρήγορα. Τρομερό παιχνίδι από τον Σαλίνο. Η ταχύτητά του έχει μειώσει τις απειλές προς την ενδύνα του Ρομπέρτο. Μένουν 20 δεύτερα. 20 δεύτερα για ένα θριαμβευτικό διπλό μετά την Δευτέρα 11 του 1981, αν θυμάμαι σωστά. Ή του 1980, συγγνώμη, του 1980. Κεφαλιά από τον από το Σιώβα. Τελείωσε. Αυτό ήταν λήξης μετά από το 1980. Ο Ολυμπιακός 2-11 του 80, 2-11 του 2013. Δύο μεγάλες ομάδες συναντώνται, η μία χαιρετά την άλλη. Εκείνη η θρηλυκή ομάδα της δεκαετίας του 80 που πήρε τα 4 συνεχόμενα πρωταθλήματα έρχεται να χαιρετήσει την ομάδα που το 2013 πηγαίνει στην Λεωφόρο, στις πιο αντίξιες των συνθήκων και περιμένει 89 λεπτά βασανιστικά για να έρθει το δίδυμο Φουστέρ Μήτρογλου να καθαρίσουν τον αγώνα και να δώσουν τη μεγάλη νίκη στον Ολυμπιακό με σκορ 1-0. Ένα απίθανο γκολ, το οποίο ξεκινά από τον Κώστα Μήτρογλου, που τραβάει μαζί του όλη την άμυνα και κυριολεκτικά τον τραβολόγο Ανανόλη. Δεν έπεσε, έμεινε όρθιος. Πάσαρε στο Φουστέρ, αυτός ψύχραμα, σερβίρει την πάσα και αυτός με το αριστερό πλασάρει τον Καπίνο. Ο Ολυμπιακός χτυπά στην Λεωφόρο, στο πιο κέριο σημείο, στο 81ο λεπτό. Οι πρωταθλητές Ελλάδος συνεχίζουν να καλπάζουν στο ελληνικό πρωτάθλημα και παίρνουν ένα άψογο κατεβόδιο για την μεγάλη αναμέτρηση της Τρίτης απέναντι στην Μπενφίκα. Κάνουν τη δουλειά τους, αλλά την κάνουν με τέτοιο τρόπο, ώστε να δείχνουν ότι αυτή είναι το αφεντικό σε αυτό το πρωτάθλημα. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι περισσότερο. Οι παίκτες του Ολυμπιακού έκαναν αυτό το οποίο έπρεπε. Πήραν την νίκη με 1-0, έστω και αν περίμεναν στο 89, αλλά είπαμε το καλό πράγμα αργεί να γίνει. Ραντεβού την Τρίτη στις 9.30 περίπου, ζωντανά από το γήπεδο Καραϊσκάκη για το μεγάλο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Μπενφίκα. Ένα μεγάλο παιχνίδι τελείωσε, ένα ακόμα πιο μεγάλο έρχεται. Θα κριθούν πολλά για την πρόκριση στη συνέχεια του Champions League. Καλό βράδυ, να είστε καλά.